Εσύ, Φώτη, τι γίνεσαι? Να, εδώ πέρα ψάχνω. Μωρή, ξέρεις τι, ξεκινήσαμε νωρίς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, έχει πολύ ζέστη. Θέλω να φύγω κάπου το Σαββατοκύριακο, αλλά να μην πάω μακριά. Και ψάχνω εδώ πέρα να βρω να νοικιάσω έτσι κάτι μικρό, αυτό, να κάτσω με το παιδί, να, ξέρεις, να έχει και λίγο χώρο να παίξει, αλλά δεν θέλω να κάνω διαδρομή καθόλου. Δεν θέλω να πάω πράσινο μακριά. Λίγο πράσινο να έχει, ναι, τι, που να μην πάω στην ξεραίλα. Όχι, όχι, για να το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Τι εννοείς? Να σου πω κάτι. Μέχρι το Χαλάνδρι σε βγάζει ο δρόμος σου, δεν είναι και μακριά. Τι να πάω, διακοπές στο Χαλάνδρι? Λίγο είναι. Πρώτον, θα ανέβεις όλη την Κηφισίας. Και δεύτερον. Καλά, ότι δεν θα πάω μακριά, δεν θα πάω μακριά. Θα πας μακριά, αυτό θα σε βολέψει πάρα πολύ. Έχω έρθει σπίτι σου. Ναι, θα έρθει. Όχι στο σπίτι μου μέσα, θα σε βάζω μέσα. Θέλεις... Πού θα πάω? Εγώ έχω ένα τρομερό μπαλκόνι. Τρομερό. Τέλος πάντων. Αυτό εκεί που ανεβαίνουμε τη σκάλα. Ναι, μόλις ανεβαίνεις τη σκάλα, είναι το μπαλκόνι. Και. Αυτό το μπαλκόνι είναι μεγάλο, εντάξει, είναι 3-4 τετραγωνικά, αλλά άμα σου το δώσω, μπορείς εσύ αυτό να το αξιοποιήσεις τρομερά το μπαλκόνι μου. Νοικιάζω το μπαλκόνι σου. Νοικιάζω το μπαλκόνι μου, δεν νοικιάζω το μπαλκόνι μου, αλλά σε σένα μπορώ να τον νοικιάσω και με μια φιλική τιμή να σου το δώσω 300 ευρώ. Σιγά. Και τα δύο, ξέρεις τι comfort έχει αυτό τι το έχει, μπαλκόνι. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να έχει αυτό το μπαλκόνι. Δηλαδή στο μπαλκόνι. Ωραία, πες πως το νοικιάζω. Ωραία. Έχει γλάστρες. Όλα φυτά. Θα νομίζω ότι είσαι σε όαση. Ζούγκλα. Ζούγκλα το έχω κάνει τον μπαλκόνι μου. Ναι, έχεις πάρα φυτά. Πολύ ωραία φυτά και δεν έχει. Και πού θα κοιμάμαι, πώς. Θα πάρεις μια σκηνή, να βάλεις σκηνού. Ξέρω, χωράει, άμα στριμωχτείτε, 3-4 άτομα θα βολευτείτε. 3-4 στο δικό σου μπαλκόνι. 3-4 με 300 ευρώ, πού θα βρεις τέτοια υπερπροσφορά. Και πού. Και... Μες στο πράσινο, το σε παρακαλώ πάρα αλλά, θέλω, πολύ. Έχεις κουνουπιά. Έχω λίγα κουνουπιά, θα βάλεις ένα φιδάκι, μια σιτρονέλα, αυτό δεν είναι τίποτα. Μπορώ να σου βρω και μια ψηταλιά. Άρα θα κάνουμε παρέα, δηλαδή. Εγώ θα μέσω στο σπίτι να κάνουμε και παρέα. Δεν είναι 300 ευρώ και παρέα. Έχω δουλειές εγώ το Σαββατοκύριακο. Τουαλέτα. Τουαλέτα θα σου νοικιάσω. Σου τη βάλω 5 ευρώ τη μέρα. Μα θες να μπαίνεις. Θα μπαίνεις μέσα στο σπίτι, βγάζεις τα παπούτσια, πήγες στη τουαλέτα, ξανά. Νοικιάζεις την ταράτσα. Ό,τι ταράτσα, στο μπαλκόνι. Το ίδιο πράγμα είναι. Άλλο ταράτσα. Ταράτσα είναι πιο μεγάλη. Τη δίνω 550 ευρώ την ταράτσα. Πού θα μαγειρεύω? Μπορώ να σου βρω εγώ μια ψησταριά. Απέναντι. Με κάρβουνο. Τι? Μέσα να στη βάλω. Μέσα, αν τη θες ψησταριά, να τη βάλω 15 ευρώ να στην νοικιάσω τη μέρα. Ωραία. Θα είναι παϊδάκια, φέρε ό,τι θες να ψήσει. Δηλαδή, σύνολο πόσο θα μου πάει το μπαλκόνι? Θέλεις να σου βάλω και μια φουσκωτή γούρνα που έχω να μπείτε μέσα να πλατσουρίσετε. Δηλαδή, πού θα τα βρεις? Πισίνες έχει, ψησταριάς έχει, και να το πράσινο, και να οι γλάστρες, και να η απλωσιά. Και να τα αστέρια του Χαλανδρίου. Έχεις δει εσύ τη μεγάλη άκρη? Ποιος έχει επηρεάσει αυτό? Έχεις δει πουθενά κάτι τέτοιο? Ή δεν νοικιάζονται κι άλλες ταράτσες? Μπαλκόνια. Μπαλκόνια. Έχω και πιο μικρό και πιο οικονομικό στο πίσω μπαλκόνι που είναι από την κρεβατοκάμαρά μου. Έχεις κανένα φωταγωγό να μείνω καλύτερα? Σε φωταγωγό δεν έχω, αλλά ρωτήσει τη μάνα μου αν τον νοικιάζει. Α, ρώτα τη μάνα στο φωταγωγό που τον δίνει. Φωταγωγό ψηλό. Θα είναι και το μπάνιο πιο κοντά. Θα βουτάω στου φωταγωγού από τα παράθυρα στα θα σου έχω παντόφλες. Θα σου έχω τέτοια πολυτέλεια. Να πλένεστε με το λάστιχο. Τέλεια θα περάσω. Τι άλλο θέλεις? Ναι, ποτίσεις ναι. Και τις γλάστρες. Mm-hmm. Το θέλεις, θα το κλείσω. Γιατί μου το ζητάνε και από αλλού. Δεν θέλετε να δείτε. Να προσφορές έχω. Το θες για αυτό το Σαββατοκύριακο? Όχι. Θα το κλείσω αλλού. Να το κλείσεις. Sold out το μπαλκόνι μου στο Χαλάνδρι. Πού τα κάθεται και τα βλέπει και τα κάνει. Δεν καταλαβαίνω. Επηρεάζεται αρνητικά.